απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Νομίζω είμαι έτοιμη, φάκελο να διαβάσω. Και ελπίζω τα καλύτερα να βρω και να αγοράσω. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Είναι δαντέλα, είναι από μέσα εκρού. Το εκρού του νεκρού. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν και οι ανατροπές. Δεν έχω αποφασίσει γιατί έχω λίγο μπερδευτεί, ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Δεν σκεφτόμαστε, τρέχουμε. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Άλλη μια κριτική εβδομάδα έρχεται στο Shopping Star και αυτές είναι οι 5 υποψήφιες. Δευτέρα η Κατερίνα, Τρίτη η Ελπίδα, Τετάρτη η άλλη Κατερίνα, Πέμπτη η Τόνια, Παρασκευή η Γεωργία. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγαίνει η 42χρονη Κατερίνα. Εδώ στο Ηράκλειο σας υποδεχόμαστε με ρακί. Να τις πιούμε και να πέσουμε τέζα μεσημεριάτικο. Θα τα καταφέρει να ολοκληρώσει τις αγορές της σε 2,5 ώρες. Η ζωνούλα έτσι που κάνει λίγο τα διαμαντάκια με ένα δάκρυ στο τέλος. Δάκρυ τον καημό μου. Τον μετράω και πονώ. Την Τρίτη κάνει τα ψώνια της η 33χρονη Ελπίδα. Όπα και δείτε μια χανιώτησα την νίκη να την παίρνει. Θα μείνει μέσα στο θέμα της εβδομάδας. Τα μαύρα ρούχα τα φορούν μόνο οι πονεμένοι. Οι μερακλείδικες καρδιές και οι ερωτευμένοι. Ερωτευμένη είσαι, Ελπίδα μου. Την Τετάρτη σειρά παίρνει η 39χρονη Κατερίνα. Τι να πούμε για την πλάτη του. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δικιά σου αγκαλιά. Θα αρέσουν στις συμπαίκτριές της οι ενδυματολογικές της επιλογές. Αλουμινόχαρτο μου θυμίζει, αλλά δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν κάνει. Την Πέμπτη σκυτάλι παίρνει 25χρονη Τόνια. Ωραίο μπλουζάκι, μαύρο. Σαν φρατζόλα ψωμί είναι. Μπορώ να πεινάω, νηστικό σκαρβαλιά ονειρεύεται. Θα της φτάσει το μπάτζετ των 350 ευρώ. Την Παρασκευή ψωνίζει η 49χρονη Γεωργία. Θα βρει αυτό που ψάχνει. Νιώθω σαν βασίλισσα. Υποδεχτείτε τις 5 υποψήφιες Shopping Stars που ήρθαν από την Κρήτη χωρίς τα αδέρφια τους. Αυτή είναι η Κατερίνα, είναι 42 ετών και ζει στο Ηράκλειο. Ραδιοφωνική παραγωγός, η οποία βρίσκεται σε σχέση και έχει 2 παιδιά. Να και η Ελπίδα, είναι 33 ετών, ζει στα Χανιά, είναι ξενοδοχοϋπάλληλος και ελεύθερη. Η άλλη Κατερίνα είναι 39 ετών και ζει στο Ηράκλειο. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος και είναι παντρεμένη με 2 παιδιά. Επόμενη κριτικά η Τόνια, 25 ετών και αυτή από το Ηράκλειο. Είναι οδηγός λεωφορείου, παρακαλώ, και ελεύθερη. Και η παρέα ολοκληρώνεται με τη Γεωργία από το Ηράκλειο, τι έκπληξη. 49 ετών, ιδιωτική υπάλληλος και παντρεμένη με 2 παιδιά. Αυτές είναι οι υποψήφιες Shopping Stars της εβδομάδας από την Κρήτη. Καλώς τη Γεωργία, ντυμένη στα ροζάκια. Πολύ σοβαρό ύφος, τι έγινε? Κούναγε το πλοίο? Κάθισε, μα τι μαλλί. Κι άλλο μελαχρινάκι, το Κατερινάκι. Γεια σου, είμαι η Κατερίνα. Είμαι η Γεωργία. Χάρηκα. Και εγώ Κατερίνα μου. Κάθισε, σαν στο σπίτι σου. Για πες Γεωργία. Τι να πει. Είμαι από Ηράκλειο Κρήτης. Ναι. Κάτι καταλάβαμε. Και εγώ από το Ηράκλειο είμαι. Δουλεύω εκεί στο Ηράκλειο. Παιδάκια. Στο Ηράκλειο. Ναι, έχω 2 παιδάκια. Να σου ζήσουν τα κρίσια.
Τι δουλειά κάνεις εσύ? Εγώ είμαι πάλι στο αεροδρομίο. Passport, please. Είσαι παντρεμένη, έχεις παιδάκια. 2 παιδάκια, 4 εγγόνια. Πώς! Αλήθεια, μπράβο, να σου ζήσουν, να τα χαίρεσαι. Η Κατερίνα είναι ένα όμορφο και δροσερό κορίτσι. Το στυλ της είναι προς το ροκ. Black Sabbath. Της αρέσει και από ό,τι θα το υποστηρίζει. Τις Γεωργίες το στυλ μου αρέσει πάρα πολύ. Φοράει παλ χρώματα, τις ταιριάζουν γιατί είναι μελαχρινή. Και μου αρέσει που το έχει συνδυάσει έτσι πάρα πολύ όμορφο με το καρό, το παντελόνι. Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Καλώς την. Είσαι η ελπίδα μας. Γεια σας. Γεια σου. Είμαι η ελπίδα. Είμαι η Γεωργία. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ. Είμαι η Κατερίνα. Χάρηκα πολύ. Διαχειτικές. Για πες μας. Είμαι από τα Χανιά. Από τα Χανιά. Ναι. Τουριστικά επαγγέλματα έχω τελειώσει. Ραδιόφωνο επίσης κάνω. Αφιερώσεις. Παιδάκια. Δεν έχω, είμαι ελεύθερη ακόμα. Δεν τις αφιερώνουν. Κοπό το έχω βέβαια. Εντάξει. Η ελπίδα. Πεθαίνει τελευταία. Από ό,τι την είδα είναι ένα πρόσκαρο κορίτσι και έτσι με ωραίο ντύσιμο. Η Γεωργία μου αρέσει πάρα πολύ για την ηλικία της, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλαντημένη. Μου αρέσει και το ντύσιμό της και το την εξωγαρδιά. Την κατάλαβες. Και τη μιλάει πολύ αυθόρμητα και δεν σκέφτηκα. Καλώς την Τόνια με το ιδιαίτερο μαλλί. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Εγώ είμαι η Τόνια. Κατερίνα. Χαίρομαι πολύ. Εγώ είμαι η Ελπίδα, χάρηκα. Η DJ. Χαίρομαι πολύ. Γεωργία, χάρηκα. Γιαγιά Γεωργία. Κορίτσια, από πού είσαστε? Από το Ηράκλειο. Α, πολύ ωραία. Εγώ από τα Χανιά, εσύ? Εγώ είμαι από το Ηράκλειο. Εγώ από το Ηράκλειο. 3-1. Είμαι οδηγός λεωφορείου. Με ανοίγετε λίγο από πίσω. Μπράβο. Τέλειο, Γυναίκα οδηγός, με χαρά. Παιδάκια. Όχι, όχι, είμαι ελεύθερη. Ελεύθερη. Η Κατερίνα έχει ένα ωραίο στυλ, λίγο διαφορετικό, είναι πιο ροκ. Πιστεύω ότι το αντιπροσωπεύει. Η Τόνια είναι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι και πολύ κεντρικό. Το μαλλί λες, είναι εντελώς αντίθετο από τη δουλειά που κάνει και είναι πάρα πολύ ωραίο το στυλ της. Μου αρέσει πάρα πολύ. Για να δούμε τι θα πεις για την άλλη Κατερίνα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Τα βλέπω εγώ διπλά. Είμαι η Κατερίνα. Χάρηκα. Χάρηκα. Πάρα πολύ. Κατερίνα. Γεια σου, είμαι η Τόνια. Χάρηκα. Γεια σου, είμαι η Ελπίδα. Χάρηκα. Τόσες χαρές πια. Χάρηκα. Να είστε καλά. Χάρηκα κι εγώ. Τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Για πείτε μου, για εσάς. Εγώ μένω Ηράκλειο. Α, Ηράκλειο, ωραία. Και εγώ Ηράκλειο μένω. Αλλά είμαι από την Αθήνα. Απλά μένω πολλά χρόνια στο Ηράκλειο. Ναι. Εσείς? Εγώ είμαι από τα Χανιά. Α, ωραία τα Χανιά, μου αρέσουν πολύ τα Χανιά. Δεν κάνει να το λες. Ηράκλειο, ναι, ναι. Και εγώ από Ηράκλειο. Και μα έχουμε και το ίδιο όνομα, που σημαίνει ότι πώς μας ξεχωρίζετε, κορίτσια μας. Κατερίνα, Κατερίνα. Κατερινάκι να πούμε εσένα. Κατερινάκι και εμένα. Ναι, ναι, να με λέτε Κατερινάκι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, 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 ναι. Τα αυτιά μου. Ναι, είμαι Κατερινάκι σας. Κατερινάκι. Εγώ είμαι 39 χρονών, είμαι ιδιωτική υπάλληλος. Έχω 2 παιδάκια, παντρεμένη. Το Κατερινάκι μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει το στυλ της. Είναι κοντά στις προτιμήσεις μου, αν και δεν θα το φορούσα ιδιαίτερα. Όμως μου αρέσει. Η Ελπίδα είναι πάρα πολύ αυθόρμητη, πολύ χαρούμενος τύπος. Την έχω συμπαθήσει ιδιαιτέρως. Το ντύσιμό της είναι αρκετά απλό. Σε αντίθεση με το δικό μου στυλ, εκείνη όμως πιστεύω ότι το υποστηρίζει αρκετά καλά. Κορίτσια, ιδανικά θα ήθελα να πέσει μια βόμβα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με γάμο, με νηφικά, γιατί παντρεύομαι κιόλας τον Οκτώβρη. Θα ήταν, πιστεύω, τα μαμ. Αλλά δεν θα ήθελα να πέσει κάτι με pullover, κάτι δηλαδή λίγο πιο καθημερινό. Εσείς τι θα θέλατε? Εμένα θα μου άρεσε να πέσει κάτι με καρό. Ντάμα καρό. Το λατρεύω. Ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, φαίνεται. Ή κάτι με λευκό. Ναι. Μ' αρέσει ωραίο, πάρα πολύ. Ωραίο, ωραίο. Εγώ δεν θα ήθελα καθόλου Αγίου Βαλεντίνου. Ευτυχώς πέρασε, σώθηκα. Να πέσει Αγίου Νουφρίου. Θα προτιμούσα κάτι για γραφείο, διότι μου αρέσουν τα πιο συντηρητικά ρούχα, τα πιο κλασικά. Και θα μου άρεσε αυτό το στυλ του γραφείου. Θέλετε να δούμε το θέμα? Θέλουμε, ναι, θέλουμε, ναι, θέλουμε. Ναι, ναι. Για να δούμε. Για ελάτε να δούμε τι θα δούμε. Πάτα το κουμπάκι. Γεια σας, κριτικοπούλες μου, και καλή σας εβδομάδα. Γεια σας, Κρίτη. Καλώς ορίσατε στο πλατό του Shopping Star. Ξέρετε ένα τραγουδάκι παλιό που έλεγε «Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό»? Αλέξια. Αυτό είναι και το θέμα της εβδομάδας. Βραδινή έξοδος, αυστηρά και μόνο για φίλες. Έχετε στη διάθεσή σας 350 ευρώ και 2,5 ώρες για να γίνετε κλασάτη, στυλάτη σε μια βραδινή έξοδο. Προσοχή! Όχι για ένα απλό κρασάκι. Μπαρ, κλαμπ, μπουζούκια. Τέτοια έξοδο εννοούμε. Νομίζω το έχουμε. Νομίζω το έχουμε. Τέλειο. Τέλειο. Μια χαρά. Θα πιούμε. Εμένα κορίτσια μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα. Και εμένα. Νομίζω ότι είναι μέσα στα γούστα μου. Και εμένα. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Ο χρόνος με ανησυχεί λίγο, όσο για τα χρήματα πιστεύω πως είναι ικανοποιητικά.
Εμένα πάντα αντίθετο. Δηλαδή. Αντισηκώνει τα χρήματα. Ο χρόνο πιστεύω ότι θα μου φτάσει. Δεν είναι πολλά, ε. Ναι, ναι, γιατί είναι βραδινό. Γιατί είπε για μπουζούκια, είπε για κλαμπ, είπε δηλαδή γενικά. Ναι, είναι για διασκέδαση. Κάτι ναι, θέλουμε κάτι λίγο πιο αστραφτερό και καλό. Νιώθω πολύ όμορφα που είμαστε πέντε κοπέλες από την Κρήτη. Η Σιμόνη από τα Χανιά. Θεωρώ ότι έχουμε πυγμή όλες, ότι θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και ότι θα δώσουμε μία άλλη διάσταση στην Αθήνα. Κορίτσια, πάω να ετοιμαστώ για κλαμπ. Κλαμπ. Και θα σας περιμένω το βράδυ να διασκεδάσουμε. Έτσι, καλή, 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 καλή αρχή, Κατερίνα. Σήμερα πάμε Ηράκλειο να συναντήσουμε την Κατερίνα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο όμορφο Ηράκλειο. Γεια σου, Κατερίνα. Εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρουμε από λάδι. Σας υποδεχόμαστε με ρακί. Oh. Αυτά μας κάνεις με τις ρακές, να τις πιούμε και να πέσουμε τέζα μεσημεριάτικο. Βί και εγώ ήδη ζαλίζομαι. Είχα να πιω από το γάμο του ξαδέλφου μου. Αυτός ακόμα πίνει. Το μετάνιωσε. Και Τζάκι, ραδιοφωνική παραγωγός. Κάτσε να δω τι μας φίλεψε. Καλτσούνια είναι αυτά. Εδώ θα μείνω. Όπα, τι μετάλλια είναι αυτά. Πολέμησες πουθενά. Σε είχα για μικρότερη. Κρεβατάρα. Τα ρούχα, πού τα έχεις καταχωνιασμένα. Ω, άλλη καριμπράτσο. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε και στο δωμάτιο ντουλάπα. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι άλλο μόνο σε ντουλάπα για μένα δηλαδή. Σεμνή. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τα ρούχα μου. Εδώ που μπήκαμε. Λοιπόν, αυτό εδώ. Είναι ένα παντελόνι, σαν βράκα είναι. Βράκα το είναι. Οποίο το φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πρωί το φοράω με μποτάκι και το βράδυ όταν θέλω να βγω το φοράω με μποτάκι ψηλό. Και έτσι με ένα δερμάτινο από πάνω και κάνω ένα πολύ ωραίο ροξύνλο. Μ' αρέσει η βράκα. Που κάνει τρίκι τράκα. Θεωρώ ότι δεν προσωπεύει, αλλά σένα νομίζω σου πάει πολύ. Λίγο κεντρικό το παντελόνι. Εγώ κατά τη γνώμη μου δεν θα το φορούσα, για την Κατερίνα μου αρέσει. Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι ροκ. Μ' αρέσει που είναι τύπου βράκα. Έχει μια έτσι κριτική διάθεση. Μ' αρέσει που είναι γκρι και μαύρη. Μ' αρέσει και με ψηλό παπούτσι και με δερμάτινο το βράδυ και με χαμηλό μποτάκι το πρωί. Αλλά και με απλό σνίκερ και ένα πλεκτό πουλόβερ. Γενικά είναι ωραίο ρούχο και άνετο. Μια χαρά. Και πάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Για να δω. Είναι vinyl blazer σακάκι με απλικαρισμένο κροκό απάνω δέρμα. Χαμούλης. Είναι αγαπημένο μου γιατί το φοράω βέβαια μόνο βράδυ. Πάλι καλά. Και είναι αγαπημένο γιατί μου το έχει κάνει ένας φίλος μου, σχεδιαστής δώρο. Ο Γκοτιέ. Και το ραδιοφωνικό μου τέρι, ο Νεκτάριος. Αυτό το σακάκι μου φωνάζει λίγο από μακριά. Στάσου, Μίγδαλα. Το θεωρώ λίγο περίπλοκο για τα δικά μου τα γούστα. Τώρα εσένα σου αρέσει, okay, να το φοράς, να το χαρείς. Έχω ακούσει όντως τα καλύτερα. Έχω δει τα βλέμματα και γυρνάνε όλοι και κοιτάνε το σακάκι. Και να ρωτήσω. Και εμένα μαζί με το σακάκι, βέβαια. Δεν είναι το δικό μου γούστο. Εγώ θα το προτιμούσα σε μονοχρωμία. Δεν θα έχει γούστο. Αλλά η Κατερίνα νομίζω ότι μπορεί να το υποστηρίξει μια χαρά. Βινίλ, αγαπημένη τάση και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα μανίκια που μου κάνουν full ροκιά. Βέβαια. Δεν μ' αρέσει το λευκό και το μαύρο. Θα το ήθελα όλο μαύρο με αυτό το ιδιαίτερο μανίκι. Θα το λάτρευα. Είναι πολύ κεντρικό κομμάτι, πολύ μπροστά. Ας μην είχε αυτό το άσπρο μαύρο το φίνικα, το τσεπάκι και στο γιακά. Και πάμε σε ένα άλλο τρίτο κομμάτι αγαπημένο. Είναι αυτή η δερμάτινη φούστα, την οποία τη φοράω, η αλήθεια είναι πάρα πολύ, γιατί φοράω φούστες, με ένα οπακ καλτσόν. Είναι καλσόν, όχι καλτσόν. Καλτσόνε. Και ένα μποτάκι για πρωινό και ένα μπουφανάκι bomber μπουφάν. Το φοράω και βράδυ, δεν το φοράω μόνο πρωί. Με γόβα και καλσόν δίχτυ, για να του δώσω έτσι λίγο πιο ροκ διάθεση. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια γιατί δεν πέφτει ποτέ, ποτέ από τη μόδα. Κατερινιό, συγγνώμη, δεν έχω θέμα με την ηλικία σου. Αλλά. Αλλά θεωρώ ότι η φούστα δεν είναι κατάλληλη για σένα. Oh. Ωραία, η φούστα, απλή, κλασική, δερμάτινη. Πόσο απλή. Θεωρώ πως είναι μια απλή κλασική επιλογή που δεν πέφτει ποτέ από τη μόδα. Μ' αρέσει που έχει το φερμουάρ μπροστά, μ' αρέσει που δεν έχει υπερβολές, μεταλλικές λεπτομέρειες, κορδόνια κτλ. Και μ' αρέσει που τη φοράς και με μαύρο πακ καλσόν. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι δέρμα με δαντέλα μαζί. Τι έχει? Έχει μία υπέροχη πλάτη. Το φοράω βέβαια μόνο βράδυ. Επειδή έχει το δέρμα και τη δαντέλα, είναι λίγο πιο επίσημο. Το λατρεύω, με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη όπου και να πάω. Το συγκεκριμένο φόρεμα, σικ δεν το λες. Αλλά. Εσένα προσωπικά νομίζω ότι σου πάει πολύ. Εγώ δεν θα τα φοράγα. Ξινούλα. Συγγνώμη, δεν μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο βραδινό φόρεμα. Με τα σωστά αξεσουάρ μπορεί να δείχνει και πολύ looks. Μπράβο.
Μην μου ξεχάσεις, μαύρο λεπτό καλσόν σε παρακαλώ, για να το κάνεις πιο κουτί, να το κάνεις πιο βραδινό, να το κάνεις πιο κομψό. Και τώρα τι βλέπουμε? Και τώρα πάμε να σας δείξω το αγαπημένα κομμάτια κάθε γυναίκας. Τι άλλο, τα παπούτσια. Oh. Για μένα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Για πες μου. Πρώτο κομμάτι είναι Beethoven. Τα παπούτσια, αυτά τα μποτάκια. Είναι μαύρα. Ναι. Εντάξει, έχει κροκό εδώ πίσω, ένα πολύ ελαφρύ κροκό. Κροκό light. Το οποίο το κάνει έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο. Με βολεύουν πάρα πολύ γιατί τα φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ και ας είναι λίγο το τακούνι παραπάνω. Είναι πάρα πολύ άνετα και νομίζω ότι φορούνται όλες τις ώρες. Κλασικό, μυτερό μπροστά, το τακούνι του λεπτό κυρίως για βράδυ, πολύ ωραίο. Τέλειο. Και αυτό το ιδιαίτερο που έχει το κροκό, μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ να το φοράς. Μ' αρέσει το δέρμα, μ' αρέσει και η διχρωμία που έχει κροκό, η μικρή χρυσή λεπτομέρεια στο πλάι δεν μας πειράζει, ωραίο το τακούνι. Και είναι και πολύ ωραία κομμένα αυτά τα ankle boots, δεν κόβουν τον αστράγαλο, ίσα που ψηλώνουν το πόδι και το κάνουν και πιο έτσι, πιο cool. Μ' αρέσουν. Πάμε λοιπόν και σε ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, κόκκινα, της φωτιάς. Ανάψαμε. Είναι ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο, είναι καταπληκτικό, δηλαδή μπορώ να το φορέσω όχι μόνο βράδυ με φόρεμα και με τζιν μπορώ να το κάνω λίγο πιο ροκ ας πούμε. Έχει πίσω το λουστρίνι που το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο, πιο λαμπερό. Ναι. Και είναι και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Σαν χρώμα μου αρέσει. Αλλά? Το στυλ όχι τόσο, θα το προτιμούσα όλο όπως είναι η πίσω πλευρά του λουστρίνι, χωρίς τα κορδόνια κλειστό. Ωραίο παπουτσάκι, αλλά με τόσες τρυπούλες. Νομίζω αν το φόραγα θα πάθαινα βρεφημονία. Με τα πόδια αναπνέεις. Wow, 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 super chic, πάρα πολύ ωραίο κόκκινο, βαθύ, μοντέρνο, κορδονάκι, βικτοριανό τύπο ποτάκι με ωραίο κορδόνι και πολύ μυτερό μπροστά, ωραίο το τακούνι, very, very chic, μ' αρέσουν πολύ. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το πέδιλο. Παίρνουμε απουσίες. Το πέδιλο είναι ένα κομμάτι που μπορείς να το φορέσεις και καλοκαίρι και χειμώνας. Α. Δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Μου αρέσει και το χοντροτακούνι. Αλίμονο. Είναι πιο σταθερό και για πέδιλο νομίζω ότι χρειάζεται. Είναι τέλεια. Χρυσά πέδιλα με ολόσωστο τακούνι, μοντέρνο και σύγχρονο. Μου αρέσουν πολύ. Μπράβο σου Κατερινάκη. Γενικά δεν μου αρέσουν τα χοντρά τακούνια. Τα ψηλά. Δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο στυλ πέδιλου. Τίποτα δεν σ' αρέσει. Οπότε το χαρίζω. Τώρα το χειμώνα, σε κάποιες περιπτώσεις το φοράω με καλσόν, oh, το οποίο δεν έχει ραφή μπροστά. Απλά για να μην κρυώνει το πόδι μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει το καλσόν. Μην το λες αυτό, μην το λες αυτό, γιατί είναι πολύ φίνο να φοράς μαύρο λεπτό καλσόν, ειδικά με πέδιλο. Βέβαια, όχι με χρυσό, καλύτερα με μαύρο. Το αιώνιο debate του καλσόν. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για τις τσάντες, γιατί γυναίκα χωρίς τσάντα δεν γίνεται. Όπως κορδαλιά χωρίς κόρδο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ, είναι μία τσάντα. Παναγία μου. Και αυτή η αγαπημένη βέβαια τσάντα, την έχω αρκετά χρόνια, δεν έχει πάθει τίποτα, είναι λουστρίνη, είναι και αυτή μία από τις αγαπημένες μου τσάντες, μαύρο χρώμα πάλι, τι να κάνω. Έχω κι εγώ μία τέτοια παρόμοια και την αγαπάω ιδιαίτερα. Τέλειο μέγεθος, τέλεια λουριά, είναι λουστρινένια, έχει πολύ 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 ωραία έτσι διάθεση, ένα μόνο έτσι μεταλλικό κούμπομα στο κέντρο και χωρίς πολλά πολλά, είναι φανταστική για το πρωί και για το απόγευμα φυσικά. Κλειστοφοβία θα πάω. Άλλο ένα τσαντάκι που μου αρέσει πάρα πολύ και βολεύει είναι αυτό το τσαντάκι, το οποίο είναι βέβαια βραδινό τσαντάκι. Είναι μικρό σε μέγεθος, χωράει τα απαραίτητα, κινητό και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Το κρατάω είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Μπαίνει μόνο βράδυ, το χρώμα του λίγο με χαλάει, αλλά εντάξει. Τι χαλάει. Υπέροχο βραδινό τσαντάκι μπρονζέ, πλεκτό, με πάρα πολύ ωραίο μέταλλο γύρω-γύρω και μεταλλική λεπτομέρεια στο κούμπομα, η οποία και αυτή έτσι μπροντζάρει. Είναι τέλειο. Κατερινάτσι, είναι να μας δείξεις τώρα. Τώρα ξεκινάμε να σας δείξω τα αξεσουάρ μου. Αυτό εδώ είναι ένα αγαπημένο αξεσουάρ, το οποίο είναι vintage. Vintage είναι, δεν είναι vintage, είναι vintage. Και γάματζ. Ταιριάζει με όλα, γιατί και τα χρώματά του είναι πάρα πολύ όμορφα και το αγαπώ. Ο κολλιές ωραίος. Και οι κολλιές. Σε μια αρχαιοληνική εποχή μπορεί και να το φορούσα. Τώρα... Μεγάλωσες. Μπορείς να το βάλεις και πάνω από ζιβάγκο, μπλε, μαύρο, λευκό, μπορείς να το βάλεις και σε γυμνό δέρμα, με φορέματα, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τι έχουμε? Αυτό εδώ. Μίλησέ μου. Είναι ένα αγαπημένο κοιμήλιο. Oh. Είναι το δαχτυλίδι των αραβώνων της μητέρας μου, το οποίο πέρασε σε μένα. Δεν το βάζω συχνά, το έχω βάλει μόνο σε πολύ πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Περιμένω να το βάλω σε άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Να το προσέχεις σαν τα μάτια σου, γιατί είναι κοιμήλιο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, μπράβο σου. Vintage, καταπληκτικό, σπάνιο κομμάτι.
Στοιχηματίζω ότι κάθε φορά που το φοράς θα σε ρωτάνε πού το βρήκες. Πού το βρήκες? Και τώρα θα σας δείξω ένα βραδινό μακιγιάζ, το οποίο κάνω όταν βγαίνω τα βράδια για να πάω να πιω το ποτό μου. Χωρίς μακιγιάζ δεν πίνετε τίποτα. Ξεκινάω από το μάτι, βάζω τη σκιά, κάνω ένα smoky eyes. Ένα eyes. Α, βάζει πράγμα, ε. Μ' αρέσει το βράδυ να είναι smoky το μάτι. Smoky, smoky. Αυτή η σκιά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Θεωρώ αρχικά ότι τη βάζει λάθος και δεν θέλω να τη μεγαλώνει αρκετά. Όταν έχω τελειώσει λοιπόν το μάτι, αρχίζω να βάζω το make-up μου, γιατί ό,τι σκιά πέσει από το, στο πρόσωπό μου, το καλύβει με το make-up και έτσι δεν έχω πρόβλημα όταν φοράω το make-up να βάλω τη σκιά και να πέσω να πάνω και να μου τζουρωθώ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν συμφωνώ καθόλου, Κατερίνα μου, που βάζει το make-up με τα δάχτυλά σου. Καλύτερα να χρησιμοποιεί πινέλο ή σφουγγάρι. Μετά βάζω το concealer μου. Άπλωσε τον τραχανά. Και μετά βάζω την πούδρα μου για να μην γυαλίζω, έτσι να έχω πιο μάτ αποτέλεσμα που θέλω. Επιστήμον. Και μετά βάζω το ρούζ μου ακριβώς εδώ στα μήλα. Μήλα μου κόκκινα. Και μετά τελειώνοντας βάζω το κραγιόν μου. Πολύ ωραία το πας. Αυτό είναι το βραδινό μου μακιγιάζ. Είμαι έτοιμη για βόλτα. Πολύ ωραίο βραδινό make-up, παρόλο που έχεις πολύ ένταση στα μάτια, το ισορρόπησες τέλεια με ένα ροζ παλ κραγιόν. Επιδερμίδα απλή, βέβαια ήθελα λίγο έτσι χρωματάκι στο μήλο. Μ' αρέσει που έχεις κάνει σε χρώμα το σμόκι, καταρχάς φαίνεται το χέρι σου, φαίνεται. Μια χαρά και τα φρυδάκια, πολύ ωραία. Έχω αλλάξει πάρα πολλά χρώματα στα μαλλιά μου, γιατί μου αρέσει να πειραματίζομαι και γενικά... Βαριέσαι. Μου αρέσει να αλλάζω, όμως πάντα καταλήγω σε αυτό το μαύρο, γιατί όσα χρώματα και αν έχω αλλάξει, πάντα καταλήγω εδώ. Νομίζω ότι είναι αυτό το χρώμα μου. Τα βρίσκω λίγο σκούρα. Ίσως να μαλάκωνα λίγο το μαύρο και το έκανα πιο σκούρο καστανό. Το μήκος όμως μου αρέσει πολύ. Όταν είναι λίγο σπαστά τα μαλλιά μου, ναι, περνάω απλά λίγο με την πρέσα. Πένσα άκουσα. Για να τα κάνω ακόμα πιο ίσια. Πάτα, πάτα, μην φοβάσαι. Και είμαι έτοιμη. Μου αρέσει το μαλάκι σου ίσιο. Η πρέσα θεωρώ ότι είναι περιττή, διότι ήδη είναι όπως πρέπει. Μη μας δείρεις. Παρ' όλα αυτά, καλής, καλή. Η Κατερίνα το Ηράκλειο θα μας δείξει τώρα τα αγαπημένα της σύνολα. Σπορτίφ πρώτα. Αυτό είναι ένα πρωινό ντύσιμο, το οποίο το φοράω είτε για να πάω για καφέ, αλλά είτε να πάω στη δουλειά μου στο ραδιόφωνο. Τρέντι. Το μπουφάν είναι ασημί, είναι μπόμπε μπουφάν που είναι για το χειμώνα ό,τι πρέπει, είναι πάρα πολύ ζεστό. Το μπλουζάκι είναι κόκκινο, είναι ένα oversize pullover. Το παντελόνι είναι ένα παντελόνι κολάν, ας πούμε. Αν κολλάει, λέει. Πρωί σχεδόν φοράω πάντα flat, μποτάκια και σπορτέξ. Δεν μου αρέσει το μποτάκι. Γιατί? Και δεν μου αρέσει το παντελόνι που είναι κολάν. Τόσο κολλητό, θα το προτιμούσα σε λίγο πιο χαλαρό. Τι ωραίο ασημένιο μπουφάν. Τι ωραία σεταρισμένο με το κόκκινο. Το γκρι παντελόνι επίσης πολύ όμορφη ιδέα, είναι λίγο στενό. Η τσάντα δεν με εξατρελαίνει, το μεταγείο δεν χρειάζεται. Τα μποτάκια είναι μια χαρά. Λίγο πιο φαρδί είναι το παντελονάκι. Για να δούμε τι έχει τώρα. Καλέ, είναι Άννα η Μούσχουρη. Αυτό είναι ένα απογευματινό μου σύνολο, το οποίο το φοράω για να πάω για καφέ ή για ένα χαλαρό ποτάκι. Έχω συνδυάσει ένα μπλε pullover electric με δαντελένια φούστα, με sweat bottes και από πάνω για να του δώσω μια πιο rock αίσθηση, του έχω βάλει το δερμάτινο αυτό μπουφάν. Και φυσικά με αυτό το ρούχο δεν παραλείπω να φοράω και αυτό το γελί μου. Τρελάθηκα με το biker jacket που έχεις, φανταστικό, πραγματικά. Το λιγουρεύεσαι. Η φουστίτσα όχι τόσο, δεν είναι το στυλ μου. Η μπότα σου υπέροχη. Μπράβο. Μ' αρέσει η ζώνη, μ' αρέσει η δαντέλα, μ' αρέσει το πουλόβερ, μ' αρέσει και το περφέκτο σου. Αυτό που δεν αγαπώ ιδιαιτέρως είναι η τσάντα που έχει πολύ παγέτα και είναι πολύ λαμπερή και έχει το σήμα της Αγγλίας. Θα προτιμούσα απλό μαύρο φάκελο. Τα γυαλιά έχουν πολύ πλάκα και σου πάνε. Και τώρα ένα σύνολο που θα φορεθεί πολύ σε γάμο στα σφακιά. Αυτό είναι ένα βραδινό μου σύνολο, το οποίο το φοράω σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Δέρμα, άσπρο μαύρο. Αυτό το παλτό το βάζω συνήθως με αυτό το φόρεμα όταν είναι και πιο κρύος ο καιρός για να με ζεσταίνει. Τα μποτάκια είναι σε ωραίο μέγεθος το τακούνι που με βολεύει πάρα πολύ. Ωραία λυσίδα. Και τέλος είναι αυτό το τσαντάκι με αυτό το σύνολο, γιατί είναι, κάνει και αυτό το στραφτελιζέ μέσα. Whatever. Που είναι για πιο λαμπερές εμφανίσεις. Κατερίνα, μου αρέσει πολύ το φορματάκι σου. Θεωρώ ότι σου κολακεύει ιδιότερα. Ιδιότερα. Με το τσαντάκι λίγο έχω μια ένσταση. Πολύ στρας. Παρ' όλα αυτά το παπούτσι σου μ' αρέσει, το σακάκι σου μ' αρέσει. Γενικά, όλα σ' αρέσουν. Είναι ότι πρέπει το σουναλάκι για βράδυ. Υπέροχο λευκό πανωφόρι, σου πάει πάρα πολύ και μ' αρέσει πολύ και το φόρεμα. Μ' αρέσει που έχει το τατού εφέ. Ολόσωστα σεταρισμένο με το πανωφόρι. Μ' αρέσουν και οι μπότες με τις αλυσίδες πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ κομψές. Μου λείπει ένα μαύρο καλσόν.
Πάμε τώρα στο πλατό, γιατί εκεί λέγονται πράγματα. Εμένα η βράκα της Κατερινάς δεν μου άρεσε καθόλου που έδειξε. Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι μπορεί να την υποστηρίξει η Κατερίνα, γιατί έχει ένα στυλ λίγο ιδιαίτερο. Ίσως με κάτι ιδιαίτερο από πάνω, με κάποιο top. Θα ήταν ωραίο κομμάτι. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα το μαύρο το φόρεμα. Το βραδινό που έδειξε. Με τη δαντέλα, ε. Ναι. Με την ωραία την πλάτη που είχε. Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερο και πιστεύω θα τη ταιριάζει γιατί έχει υπέροχο κορμί η Κατερίνα. Να σε καλά. Η Κατερίνα από το Ηράκλειο της Κρήτης είναι πλέον στην Αθήνα και έτοιμη να αναχωρήσει για shopping σε μια περιοχή έκπληξη που θα μάθει καθοδόν. Σήμερα ο οδηγός ο Αντι Τζέισον. Τι γίνεται, σε χάσαμε. Φύγαμε, παιδιά! Σαν είδωσέ το, Τζέισον. Θα μπορούσα να έχω το φάκελό μου, παρακαλώ. Ορίστε, ευγενική μου κριτικιά. Ευχαριστώ. Τι λέει. Χαλάνδρι. Τέλεια, μου αρέσει. Έχω πάει στο Χαλάνδρι. Διαβασμένη. Δεν έχω πάει βέβαια για ψώνια, οπότε είναι η ευκαιρία μου να πάω για τα ψώνια και να βγω με τις φίλες μου. Θα γίνει χαμός με αυτό το Girls Night Out. Κοίτα όμως, φτάσαμε κιόλας Χαλάνδρι. Άφησε γένιο, Τζέισον. Έφτασα Χαλάνδρι. Δεν θέλω να χάσω καθόλου χρόνο. Φεύγω για το πρώτο μαγαζί. Η 42χρονη ραδιοφωνική παραγωγός από το Ηράκλειο της Κρήτης ξεκινά το σαφάρι του shopping στο Χαλάνδρι, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για να γίνει λαμπερή σε βραδινή έξοδο με φίλες και όλα αυτά μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ. Στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Καλή αρχή, Κατερίνα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ήρθα από την Κρήτη. Θέλω να βρω ρούχο. Περιποιηθείτε την. Θα βγω το βράδυ με τις φίλες μου βόλτα ή σε κλαμπ ή σε μπουζούκια. Αναφορά. Μπουζούκια να πάτε. Το έχεις. Από πού ξεκινάμε? Να ξεκινήσουμε. Ας πούμε από ένα τοπάκι. Ας πούμε. Ναι, θα προτιμούσα. Μένα. Αυτό μου αρέσει, αλλά θα προτιμούσα λίγο πιο μακρύ. Δεν το θέλω τόσο κοντό. Mm-hmm. Έπαθε σεμνότητα. Και μια φούστα. Σε παγετούλα. Δεν ήθελα, δεν θα ήθελα και το πάνω και το κάτω παγέτα. Ωραία. Οπότε να το αφήσω αυτό. Άμα δεν έχω κάτι να το βάλω από πάνω. Ωραία. Να πάμε σε φορεματάκι. Σε φορεματάκι, ναι. Για να δούμε. Ωραία. Λοιπόν, ένα ωραίο φόρεμα είναι αυτό. Είναι για έξοδο. Ναι, κάτι άλλο. Είναι. Ναι, αυτό θα το προτιμούσα. Θα καούν τα κάρβουνα. Ναι, μου αρέσει. Και αυτό πολύ εντυπωσιακό. Δώσε πόνο. Με ωραία πλάτη. Να το δοκιμάσω, εντάξει, το χρώμα είναι. Να σας προτείνω εγώ. Ναι. Και άλλο ένα. Και αυτό. Τι το κοιτάς, σαν μπούτι αρνίσιο. Αυτό. Ναι, το δοκιμάσω. Είναι λαμπερό. Είναι λαμπερό, απλά δεν είναι το στυλ μου. Α, θέλει πιο ροκ. Την έχω καταλάβει. Να αφήσω το κόκκινο. Άστο. Γιατί δεν θα μου ταιριάζει. Και μετά ίσως κάποιο μακρύ. Μακρύ όχι, δεν θέλω. Εννοείται πως όχι. Θα μπορούσα να δω το πράσινο που είδα εκεί. Ναι. Με μία φούστα ψηλόμεση. Ναι, μία στενή πέρση. Ναι, φούστα. Ναι. Να το δούμε. Να το δούμε. Για να δούμε. Απλά θα προτιμούσα όχι δέρμα, γιατί δεν μου αρέσει παγιέται και... Μία ωραία τέτοια φούστα. Πένσιλ, πολύ ωραία. Ψήνεσαι. Ναι, να δοκιμάσω αυτά τότε. Mm-hmm. Καλύτερα. Ωραία. Τι άλλο θέλεις? Να δω και κάτι από πάνω, γιατί πας τα πάνω. Ωραία, έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία είναι μία γούνα. Ταιριάζει με όλα. Λευκή. Με όλα όσα επιλέξατε, ναι, ναι, αυτό πηγαίνει. Τελικά θα πάρω και αυτό, γιατί τώρα όσο το βλέπω νομίζω ότι μου αρέσει. Ναι. Δώστε μου και την γούνα και... είναι αυτή εδώ. Όχι, 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 όχι. Να μπω να δοκιμάσω αυτά και το βλέπω. Ωραία. Εδώ. Εδώ. Ωραία, ευχαριστώ. Για πάμε. Έλα, ακούω. Έβαλα το πρώτο. Δεν το βλέπω. Αυτό είναι για μπουζούκια σίγουρα, είμαι έτοιμη. Μπορώ να πω ότι είμαι και... Και? Για να βγω να τραγουδήσω. Ωραίο είναι, Κατερίνα, μου το χώρεμα αυτό, αλλά πολύ κοντό, ρε παιδάκι μου, πάρα πολύ κοντό. Επειδή είμαι μελαχρινή, νομίζω ότι μου ταιριάζει απάνω μου. Εντάξει, για μένα είναι λίγο κοντό αυτό. Θα το ήθελα ένα κλικ μακρύτερο. Θα το δω όμως, γιατί εντάξει, μου αρέσει σαν φόρεμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κλικ τι μονάδα μέτρησης είναι? Πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι. Μ' αρέσει που έχει μανικάκι. Μ' αρέσει που έχει αυτή την παγέτα που δεν κρατάρει. Συμφωνώ ότι παρά είναι κοντό για την ηλικία σου, αλλά με ένα καλσονάκι την κάνουμε τη δουλειά μας. Ή με μια over the knee μπότα που ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά και από μέσα έχει καλσόν μαύρο.
Και αφού είμαι στην Αθήνα, με αυτό το φόρεμα, ένα οικονομόπουλο θα το πήγαινα σίγουρα. Ρίξ' το έξω! Και οικονομόπουλο πας και καρά πας. Και εμείς που είμαστε και κριτικές, πας και στα κριτικά και χορεύεις και σιρτό και πεντοζάλι και σούστα. Μπράβο. Δεν γλιτώνουμε. Ωρε μάνα μου! Ένα δεύτερο φόρεμα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να μου αρέσει λίγο καλύτερα, επειδή κάνει και το μπλε. Και επειδή με μελαχρινή ταιριάζει καλύτερα. Είναι κοντό, εντάξει, αλλά θεωρώ ότι τώρα στα μπουζούκια επιτρέπεται να βάλεις το λίγο πιο σεξι, το λίγο πιο κοντό. Εντάξει, να είσαι σεξι στα μπουζούκια, αλλά μην φαίνεται το βρακί σου. Άμα είναι ωραίο, γιατί όχι. Μ' αρέσει που έχει μπλε χρώμα και ασημί και μ' αρέσει πάρα πολύ το μακρύ μανίκι. Δεν μ' αρέσει βέβαια τόσο κοντό, είναι πάρα πολύ κοντό. Τι ωραίο που θα ήταν αυτό το ρούχο, αν κατέβαινε μέχρι το γόνατο. Βέβαια, εγώ που είμαι ροκ με την παγιέτα και τα μπουζούκια, εντάξει, συνδυάζεται αν το δεις. Λίγο, γιατί και το ροκ στυλ έχει πάνω τρουκ και τέτοια, τώρα θα το συνδυάσω. Παγιέτα και ροκ. Παγετός. Λάθος επιλογή, φίλε. Η φίλη βγήκε με άλλο σύνολο. Το γουνάκι αυτό, με αυτό το φόρμα μου αρέσει, του ταιριάζει. Okay. Είναι ζεστό, είναι ωραίο για βράδυ. Να ένα ωραίο ρούχο για σένα. Ωραία και η γούνα από πάνω, κάνει καπιτονέχ και πολύ ωραίο τσιγιακά. Είναι φανταστική. Γενικά, πολύ ωραίο look για σένα. Και μ' αρέσει βέβαια γενικά τα μπουφάν μου. Μπουφάν. Όταν βγαίνω, μου αρέσει να κυκλοφοράω έτσι, να τα ρίχνω απάνω μου. Τα κυκλοφοράς. Γιατί νομίζω ότι μου αρέσει πιο καλά σαν στυλ, το θέλω. Βέβαια εντάξει, όταν βρέχει κάνει πολύ κρύο, το βάζω. Ναι. Μου αρέσει πολύ η πλάτη αυτού του φορέματος. Νομίζω ότι με κολακεύει αρκετά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, η πλάτη του είναι υπέροχη και σε κολακεύει πάρα πολύ. Fair play. Αυτό εδώ που κάνει είναι ιδιαίτερο. Έχει τη λάμψη που χρειάζεται για να πάω στα μπουζούκια και να βγω με τις φίλες μου. Κατά την γνώμη μου, το σου μου αρέσει πολύ. Αλλά. Επιμένεις όμως να φοράς τα φορέματα και εγώ είμαι κατά. Για πες. Τελικά τη φούστα με την παγέτα δεν θα τη φορέσω γιατί έχω καλυφθεί με τα άλλα σας φορέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξυπηρέτηση. Να είστε καλά, γεια σας. Η Κατερίνα καλύφθηκε και φεύγει για το δεύτερο μαγαζί με ρούχα στο Χαλάνδρι. Ο χρόνος που της απομένει είναι 2 ώρες και 2 λεπτά. Τρέξε λίγο. Εδώ είναι πιο γρήγοροι οι ρυθμοί και μεγαλύτερες οι αποστάσεις. Για να δούμε τι θα δοκιμάσει το επόμενο μαγαζί για να βγει με τις φίλες της. Γεια σας. Καλησπέρα. Θέλω να ντυθώ για να πάω να διασκεδάσω με τις φίλες μου είτε σε μπουζούκι είτε σε κλαμπ. Τι θα μου προτείνετε? Πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ. Πες της να έρθει κι αυτή. Ωραία είναι. Από πού ξεκινάμε? Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με αυτό. Oh. Επίσης ταιριάζει πολύ ωραία αυτό με αυτό το παντελόνι. Όχι, θα προτιμήσω αυτό. Ναι. Όντως με το παντελόνι, ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτό. Και μπορούμε να το ταιριάξουμε και με μια γούνα. Καθόλου χτυπητό. Ναι. Δεν τη θέλει τη γούνα. Ξέρεις τι, μου αρέσει και αυτό. Παρακαλώ. Ακούστε γιατί την είδα εδώ, έτσι μόλις μπήκα μέσα. Φυσικά. Λοιπόν, αυτή η φούστα ταιριάζει πάρα πολύ. Όπα. Τη ματιάσαμε. Ζει, εντάξει, αναπνέει. Με αυτό εδώ το πόδι. Ναι, ναι, αυτό μου αρέσει. Απλά αν δεν του βάλω παγιέτα από πάνω και του βάλω κάτι πιο απλό, ας πούμε, τι θα μου πρότεινες, κάτι τέτοιο. Βάλ το μπεσαμέλ. Και αυτό. Κάνω λίγο πιο... Ποιο? Ναι, αυτό. Αυτό θα πρότεινε. Καλύτερα αυτό, ναι. Ωραία. Και λανζερί, χαμός. Θέλω αυτό. Αυτό. Το κορμάκι. Να το βάλω, λες. Θα έλεγα να το δοκιμάσετε, να το δείτε πάνω σας. Εντάξει, και θέλω και ένα πανωφόρι γι' αυτά. Χαμό έχεις προκαλέσει. Μπορώ να δω και αυτό. Μπορείτε. Και συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με αυτή εδώ την μπλούζα. Με αυτή την μπλούζα λες. Η μπλούζα σου ξένησε. Το πανωφόρι αυτό μου αρέσει. Θα μπορούσαμε φυσικά να δούμε και κάτι λίγο πιο απλό. Όχι βέβαια. Ναι, πήγαμε κατευθείαν στα... Σαν μπλουζάκι, το οποίο συνδυάζεται με πολλά. Τι λες? Θα προτιμούσα αυτό με αυτό. Ναι. Ωραία. Κατά τα άλλα είναι ροκ, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα, ωραία. Τώρα βελτιωθήκαμε. Πάολα! Κατερίνα μου, τελείωνε όμως, γιατί ο χρόνος μετράει και δεν θα προλάβεις να ολοκληρώσεις τις αγορές σου. Γρήγορα, γρήγορα, βιάσου. Μας έβαλε χέρι. Το μπλε, με αυτό. Ή με μαύρη μπλούζα. Με τη βελούδινη. Ναι. Σε ψήνει?
Οπότε να αφήσω και αυτό, γιατί προτιμώ να δω όλη τη φούστα αυτή εδώ. Με αυτό, ωραία. Παίρνω και το πανοφόρι αυτό και πάω και τρέχω. Αυτή η μπλούζα, όχι, γιατί πήρα. Ωραία, τέλεια. Πήρα το κορμάκι, άστο το δω. Τρέχω γιατί. Τα έχεις κάνει ματάρα. Δεν το λέω. Έλα να σε καμαρώσω. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φούστα. Μ' αρέσουν τα χρώματά της, το χρυσό, το λευκό, το μαύρο. Συνέχισε. Παρόλο που δεν φοράω πολύ παγέτα, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μου κάνει έτσι λίγο art deco, μου κάνει λίγο 30s. Ωραίο και το τόπο που πάνω με την παγέτα και την απλό και αυστηρό. Όμορφο ρούχο, γιατί όχι. Δεν είναι για εσένα. Για θεωρώ εσένα. Ότι έχεις ένα άλλο στυλ, πιο θηλυκό. Αυτό το βρίσκω λίγο... Μην το πεις. Δεύτερο. Τόπες. Μ' αρέσει να ασχολούμαι πάρα πολύ με τη μόδα και η εκπομπή που κάνω στο ραδιόφωνο έχει να κάνει με τη μόδα. Δίνω και εγώ κάποιες προτάσεις γιατί το τέρι μου... Τι κάνει? Είναι στυλίστας, οπότε έτσι λίγο... Στυλέει. Με έχει μάθει να διαλέγω όμορφα ρούχα για να βγω σεξι όταν πρέπει. Σταμάτα. Πριν το σχολιάσω. Και τι σε φέραμε, επειδή είσαι όμορφη? Είσαι τυχερή που έχεις θέλει στο ραδιόφωνο. Εγώ κάνω σόλο καριέρα. Πού τραγουδάς? Για να δω, θα βρω κι εγώ κάποιο σχεδιαστή. Κάτι έχω υπόψη μου. Έρα, τη βγάζει μεγαλόνισος. Το πανοφόρι είναι μία μαύρη γούνα. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις κρύες μέρες του χειμώνα και για να πας στα μπουζούκια. Εντάξει, πρέπει να μπεις με κάτι πιο καλό. Πρέπει να μπεις με μία γούνα. Τα μπουζούκια, Κατερίνα μου, θέλουν γούνα. Και από ό,τι βλέπω, μια χαρά η γούνα που διάλεξες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν δίνει όγκο. Δίνει πόνο. Μου ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία γούνα, πολύ ωραίο μήκος. Θεωρώ ότι πηγαίνει πολύ ωραία με τη φούστα και το μπλουζάκι από πάνω. Για βγάλε λίγο τη γούνα να σε δούμε. Βγάλ' την, Κατερίνα. Λοιπόν, τώρα το σύνολο. Η φούστα έχει καταπληκτικό χρώμα. Έχει παγιέτα, αλλά έχει και αυτή την ασημοκλωστή που κάνει μέσα. Και? Και το κάνει, του δίνει όση λάμψη χρειάζεται. Λάμψη. Το πάνω μέρος τώρα μαγκαλιάζει εδώ στο στήθος αρκετά καλά. Είναι βελούδινο αυτό, ταιριάζει νομίζω. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ το μοτίβο που κάνει σαν αλυσίδες και αυτό το τριγωνικό. Το χρώμα μπλε είναι ωραίο. Και λάμπει και ωραία με την παγέτα, γράφει ωραία με την παγέτα. Το καμισόλι από πάνω, οκ, okay. Είναι και το βελούρι, είναι και το δαντελάκι. Δεν θεωρώ ότι είναι και ιδιαίτερα λουξ επιλογή για το βράδυ. Η γούνα σου πάει πολύ. Το μικρόφωνο θέλω τώρα, έτσι όπως είμαι. Θα κάνεις ανακοίνωση για παιδάκι που χάθηκε? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα παντελόνι βελούδινο το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία λάμψη. Δεν κοιτά το παντελόνι. Σίγουρα είναι μακρύ, αλλά με ένα ψηλό τακούνι θα στρώσει, θα φτιάξει καλά. Πες για πάνω. Το μπουστάκι είναι πολύχρωμο, το μπουστάκι μου αρέσει γενικά όταν η παγέτα έχει αυτά τα χρώματα. Μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί με φωτίζουν. Και ό,τι και να βάλεις από κάτω, φωτίζει αμέσως το πάνω μέρος και σε φωτίζει. Εντάξει, το μπλουζάκι μου είναι αδιάφορο. Δεν μου αρέσει η ρίγα που έχει μέσα, ούτε το πατελόνι η ποιότητά του. Το συγκεκριμένο πατελόνι θεωρώ ότι δεν είναι για μπουζούκια, αρχικά. Oh. Το μπλουζάκι επίσης περισσότερο μου θυμίζει σημαία και όχι μπλουζάκι για τα μπουζούκια. Πόσο χρόνο έχω, έχουμε τόσα ωραία ρούχα εδώ πέρα, έχω πόσο χρόνο μπορώ να έχω? Μία ώρα και 37 λεπτά. Μία ώρα και 37 λεπτά. Τρέχα, γιατί ο χρόνος δεν θα σε χάσει. Δεν τη βλέπω να τρέχει. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ρούχα σας, θα το σκεφτώ. Απλά πριν φύγετε έχω κάτι για σας. Α. Μακέλη. Παρακαλώ. Αυτό που το έπιασα με την πρώτη ματιά. Ποιον πήρε, τον αριστερό? Της καρδιάς. Συν 30 ευρώ. Συν 30 ευρώ, την κόρδη. Μεταφορικά φαντάζομαι το εννοούσες. Κλαίω. Μία ώρα και 34 λεπτά για την Κατερίνα που καλπάζει σαν κριτικό άτι για το επόμενο μαγαζί με ρούχα. Όλη τσιγή στα βορέματα, θα έρθω να σου τα δώσω. Αρκεί στην πασαρέλα πάνω, εσένα καμαρώσω. Κριτικό πρόγραμμα σήμερα. Όπα! Τι χάνουμε. Καλά περπατάς και σταματούν τα αυτοκίνητα. Θα έλεγα τραμ, αλλά δεν έχουν στο χαλάμβρι. Βουρ στο ψητό! Γεια σας! Θέλω να ντυθώ για να βγω με τις φίλες μου σε μπαρ ή σε μπουζούκια. Α, πάρα θέλω πολύ ωραία. Να βγω... Άλλο θέλουμε κάτι βραδινό. Ναι, θέλω κάτι βραδινό. Σαν να πήγε στο γιατρό και το είπε για πρόβλημα.
θα πρότεινα σε εσάς. Για πείτε. Κάτι τέτοιο που μπορεί να είναι δαντέλα και μπορεί να σας πηγαίνει. Ναι, αυτό μου αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο για εσάς. Μετά ίσως θα σας πρότεινα και ένα βελούδο. Βελούδο. Όχι, γιατί νομίζω ότι επειδή θα κολλάει πάνω στο σώμα μου. Τι, δεν θα σας κολακεύει. Ναι. Εσένα. Επειδή είναι βελούδο. Το συγκεκριμένο έχει πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, αλλά να δούμε το μπλε για εσάς. Ναι, να το δω και αυτό λοιπόν. Ωραία. Τι να πούνε άλλες, Κατερίνα. Θέλει. Ωραία. Να σου κάτι τέτοιο πώς θέλετε. Μπορώ να τη βάλουμε ένα... Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, μας κάνει και χρώματα. Ναι. Μπορείτε να τη βάλουμε ένα ωραίο μαύρο top. Έλεγα μήπως ένα body μας έκανε. Ένα body. Ναι, θα το προτιμήσω. Ναι, ναι, ναι. Με τη φούστα αυτή, ναι, θα το ήθελα. Ωραία. Ωραία. Αυτά δοκιμάζω και το βλέπω, ναι. Μην δεις χρώμα εσύ, εκεί να το τσιμπήσεις. Κλειδώστε την. Έλα μαρμαροκολόνα μου. Τι έπαθες εσύ. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα είναι δαντέλα, είναι από μέσα εκρού. Νεκρού φόβρα. Έξαλλη. Το εκρού του νεκρού. Ζόμπι. Μου ταιριάζει, μ' αρέσει, αυτό είναι το στυλ μου. Το καταλάβαμε. Κάνει έτσι ωραίο μπούστο μπροστά, έχει λίγο και το δίχτυ εδώ πέρα που φαίνεται, αφήνει λίγο να φαίνεται το δέρμα μέσα, αλλά δεν είναι αυτό το προκλητικό νομίζω. Και για κλαπ και για μπουζούκια. Αυτό νομίζω ότι συνδυάζει και τα δύο. Όχι. Όχι, σε κλαμπ. Σε κλαμπ, μου σκάσει με δαντέλα. Με τι να πάει. Με αυτό το φόρεμα, βέβαια, θα μπορούσα να βγω και με το γιο μου, γιατί με συνοδεύει το τελευταίο διάστημα σε εξόδους μου. Μου βάλει τη δαντελάρα να βγει με το γιο. Ούτως ή άλλως κάνει και τατού. Φαίνεται άλλωστε, είναι τατού artist. Ο γιος. Και με έχει βρει λίγο και με σημαδεύει, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί είναι καταπληκτικά και είναι τέλειος. Τα τατούς μου αρέσουν πολύ. Πώς το πάθες. Με αυτό το φόρεμα και με το γιο σου τα μπουζούκια όμως... Είπα κι εγώ. Όχι. Α, ουράνιο τόξο. Ωραίο. Αυτό πάλι είναι εντελώς διαφορετικό. Η φούστα μου αρέσει γιατί ανεβαίνει ψηλά και με αγκαλιάζει από ψηλά. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, η υφή του είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι αυτού του είδους φούστες μου ταιριάζουν στο σώμα μου. Και έτσι με ένα ωραίο κορμάκι από πάνω, του δίνει έτσι μια άλλη όψη. Είναι φανταστική αυτή η φούστα, αλλά όχι για τα μπουζούκια, για να βγεις απόγευμα για καφέ με τις φίλες. Και το κορμάκι οκ, αλλά και με ένα ωραίο πλεκτό από πάνω, είναι τέλεια. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η φούστα, δεν θα την έβαζα, δεν μου αρέσουν ούτε τα χρώματα, ούτε το σχέδιο. Δίκασε την! Το κορμάκι είναι ένα απλό κορμάκι, διάφορο. Ωραία είναι η φούστα και το κορμάκι. Απλά η φούστα είναι πολύ πληροφορία. Δεν είναι για μπουζούκια ούτε για κλαπ. Για μια ταβέρνα, για ένα καφέ, ναι. Για μια ρατσί. Αυτό είναι το βελούδο. Α, μάλιστα. Αυτό είναι ένα υπέροχο βελούδινο φόρεμα. Ναι. Μπλε ηλεκτρικ. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει, είναι το χρώμα μου. Αυτό συζητούσαμε. Με αυτό το... Not. Τη ζωνούλα έτσι που κάνει λίγο τα... Ποια. Διαμαντάκια πάνω, με ένα δάκρυ στο τέλος, τη κυλήσει. Ένα δάκρυ κύλησε. Δάκρυ τον καημό μου. Πολύ χαρούμενη. Να συνεχίσω. Τον μετράω και πονώ. Πολύ ωραίο το χρώμα και σου δίνει τεράστια βάντα. Αλλά τώρα το πατρόν είναι λίγο μιζερούλι πάνω σου. Και αυτό το ζωνάκι δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια. Τι. Κάνει για. Μπουζούκια. Κάνει, γιατί να μην κάνει για μπουζούκια. Το βελούδινο είναι πάντα διαχρονικό και πολύ σκάτο. Οφείλω να ομολογήσω ότι το συγκεκριμένο φόρμα μου αρέσει πολύ. Να το μου αρέσει και το χρώμα, μου αρέσει και το κόψιμο. Στο μόνο που είμαι κατά είναι το ζωνάκι στη μέση. Θα το προτιμούσα χωρίς. Και κάπως έτσι φτάσαμε στη 1 ώρα και 6 λεπτά και η έρευνα αγοράς τα ρούχα τελείωσε. Κατερίνα, η ώρα των αποφάσεων. Πρόσεχε το φύκο. Είδα όλα τα ρούχα, έχω αποφασίσει τι θέλω, πάω να τα αγοράσω. Πάμε λοιπόν. Γεια σου γιατί έχουμε παπούτσια μετά και δεν θες να μείνεις ξυπόλυτη. Έχει στήλο όμως, δεν μπορείς να πεις. Κριτικό. Τι σας οφείλω. 200 ευρώ. Μια χαρά. Ωραία. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η απόδειξή σας. Είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Μία ώρα ακριβώς για την Κατερίνα που έχει ως επόμενο προορισμό της το πρώτο μαγαζί με παπούτσια για να ντυθεί για λαμπερή έξοδο με τις φίλες της. Οι φίλες σου καλές, να έρθω κι εγώ αν είναι.
Ακόμη να φτάσουμε, θα αγαπιέ έναν καφέ. Επιτέλους! Γεια σας. Θα ήθελα να δώσω ποτάκι. Τέλος. 39 νούμερο. Να ρίξω μια ματιά. 5 ευρώ η ματιά. Μπορώ να δω αυτό εδώ θα με ενδιαφέρει στο 39. Ναι. Να δω και αυτό. Τι άλλο. Και αυτό θέλω να δω. Φουντάκι. Στο 39. Αυτό δεν υπάρχει στο νούμερό σας. Δεν υπάρχει. Α, το μάθιασα. Ναι. Τότε να δω αυτό. Αυτό στο 39 υπάρχει. Ωραία, ναι. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Κάθισε να τα δούμε. Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι. Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ. Ωραίο φαίνεται. Τι λέτε εκεί στο Twitter, τις πάνε. Ω, πάει με το παντελόνι. Αυτό είναι ένα μποτάκι Αλκαντάρ. Είναι μαύρο, ωραίο, με πολύ ωραίο θηλυκό τακούνι. Αγκαλιάζει πάνω το... Το ποιο? Τη γάμπα εδώ πέρα, όπως το θέλω. Δεν σε κολακεύει καθόλου, Κατερινάκη. Ούτε εσύ. Η γνώμη μου είναι να το βγάλεις σε ένα δευτερόλεπτο. Ω. Μου αρέσει. Είναι διαχρονικό, είναι θηλυκό. Είναι ωραίο. Τέλειο το τακούνι, τέλεια όλα του. Πολύ μοντέρνο και πολύ cool και φυσικά φανταστικό για τα μπουζούκια. Συμφωνώ, ταιριάζει απόλυτα με το πόδι σου. Πάρτο, πάρτο, όπως είσαι, πάρτο. Πόσο χρόνο έχω? 49,5 λεπτά. Πόσο? Τρέχα, γεια σου. Τηλεγράφημα, τρέχα, γεια σου. Για να δω. Wow. Αυτά είναι λαμπερά. Είναι σουέτ με τρούξ. Φυσικά τρούξ που μόλις τα είδα, κατευθείαν πήγα εκεί. Ροκ, παιδί μου, τι να κάνω. Κάνεις μπαμ. Μου χτυπάνε. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο έχει σπίτι σου λόγω της ροκ. Κατ' επάγγελμα. Οπότε μην πάρεις άλλο ένα. Το προηγούμενο είναι πολύ πιο ωραίο για μένα και ταιριάζει καλύτερα στο θέμα. Είναι βέβαια λίγο. Τι? Πιο ανοιχτά εδώ στο πάνω μέρος και δεν ξέρω αν μου αγκαλιάζει καλά το πόδι, αν φαίνεται το πόδι μου καλά. Δεν σου αγκαλιάζει σωστά το πόδι σου και δεν μου αρέσει. Από λάμψη πάντως σκίζει, είναι πάρα πολύ ωραία. Εσύ του δίνεις. Μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Φοράει ένα ακόμα πόδι εκεί μέσα. Oh. Βγάλτο, βγάλτο. Αυτά καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι δερμάτινο μποτάκι. Είναι λίγο πιο χαμηλό βέβαια. Με λεπτό τακούνι, σεξι είναι. Σεξι μποτάκι. Ωραίο το τακούνι του. Το κόψιμό του. Νομίζω ότι σου αγκαλιάζει τέλεια το πόδι σου. Να το πάρεις, Κατερίνα μου. Με το σύνολό μου μπορεί και να ταιριάζει. Γιατί εντάξει, δεν πρέπει να σας τα αποκαλύψει όλα. Μπορεί και να μην ταιριάζει, μπορεί να είναι άσχετο, αλλά μπορεί να είναι και το τέλειο παπούτσι. Είναι πολύ ωραίο αυτό το κόψιμο του αστραγάλου σου, γιατί έχεις πάρα πολύ λεπτά άκρα και σου πηγαίνουν. Απλά δεν είναι όσο λουσάτο όσο η πρώτη λύση. Πάμε! 39,5 λεπτά ακόμη για την εντυπωσιακή μητέρα από το Ηράκλειο που δοκιμάζει το ένα παπούτσι μετά το άλλο. Ώρα για το δεύτερο μαγαζί. Σου πάει το μαύρο πάντως. Αυτό έχω να σου το πω. Κοίτα να πάρεις κάτι καλό, γιατί δεν θέλω να ακούω γκρίνια στην πασαρέλα. Τις βλέπω τις άλλες, έχουν οπλίσει. Γεια σας. Γεια σας. Χαμόγελο. Θέλω να δω παπούτσια, θέλω βασικά μποτάκι, ψηλό, 39 νούμερο. Μπορώ να δω? Σε τι χρώμα? Μαύρο. Τέλος. Σταθερή στο χρώμα. Μπορώ να δω αυτό εδώ. Mm-hmm. Και ποιο άλλο? Να δω και τη γόα αυτή τη μαύρη. Ωραία. Και το δίπλα από το άλλο θέλω. Δώσε οδηγίες. Το πρώτο ζευγάρι. Ωραία. Που ζήτησες. Μια χαρά. Α, αυτό όντως είναι ροκ. Θα πηγαίνει με το σύνολο. Ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ το στυλ μου. Μου αρέσει. Μου ταιριάζει, δεν ξέρω βέβαια αν ταιριάζει με αυτά που έχω επιλέξει. Είναι τέλειο, αλλά όχι για μπουζούκια. Το μαύρο είναι ένα χρώμα που μου αρέσει, το προτιμάω γιατί το θεωρώ πιο τι? Ασφαλή αμάν. Χρώμα για οτιδήποτε ντύσιμο και να κάνεις, οτιδήποτε outfit. Πάω και στα πιο εκεντρικά κομμάτια, αλλά προτιμώ το μαύρο. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή, τη βρίσκω τουλάχιστον υπερβολική. Πολλά πράγματα πάνω, άσε τελείω. Αυτό είναι ασφαλή. Και τώρα κάτι διαφορετικό, όλο μποτάκι. Ας δοκιμάσω και αυτό.
Νομίζω ότι μου πάει πάρα πολύ ωραία στο πόδι αυτό. Έρχεται το λουράκι και δένει ακριβώς εκεί που θέλω να είναι το παπούτσι, που μου ταιριάζει. Ήρθε και έδεσε. Γιατί δεν με κόβει έτσι και μου το δείχνει πιο ολοκληρωμένο. Κατερίνα, επιτέλους, έβαλες ένα παπούτσι που μπορώ να πω χαράει κανονικά το πόδι σου μέσα. Δεν θα το προτιμούσα εγώ προσωπικά. Θεωρώ όμως ότι για βραδινή έξοδο τρώγεται. Για μένα είναι διαφορετικό. Δεν έχω φορέσει τέτοιο παπούτσι, αλλά τώρα που το βλέπω μου αρέσει. Πάλι τρούξ σε μεγαλύτερη επιφάνεια αυτή τη φορά. Δεν μου αρέσει για σένα. Δες κάτι άλλο, σου παρακαλώ πολύ. Παρακάλεσε την κι άλλο. Σε άκουσε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία γόβα, η οποία αν τη δεις από μπροστά φαίνεται κλασική. Από πίσω. Αλλά μόλις γυρίσεις πίσω έχει αυτό το ιδιαίτερο χρυσό τακούνι, το οποίο κάνει όλη τη γόβα να φαίνεται ξεχωριστή. Δεν μ' αρέσει αυτή η γόβα, δεν μ' αρέσει το χρυσό τακούνι καθόλου. Δεν είμαι πολύ της γόβας, πιο πολύ είμαι στο μποτάκι και στο αρβιλάκι. Αλλά τώρα με αυτή τη γόβα με το χρυσό τακούνι μπορεί να κάνω τη διαφορά. Υπέροχη, φανταστική. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρεις αυτά τα παπούτσια. Ποιος ξέρει. Πάμε, φύγαμε και από εδώ. Τι κάνουμε, Κατερίνα? Είδα όλα τα παπούτσια. Δεν έχω αποφασίσει γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Θα αποφασίσω σε ένα λεπτό και θα τρέξω να πάω να τα αγοράσω. Κοπελιά, ο χρόνος τρέχει. Δεν σκεφτόμαστε. Τρέχουμε. Μην την αγχώνεις, είναι αναποφάσιστη. Από αυτούς που καταστρέφουν τις δημοσκοπήσεις. Κατερίνα, όλα καλά? Ωραία, είμαι έτοιμη, αποφάσισα. Πάνω αγοράσω τα παπούτσια. Επιτέλους, πήρες την απόφαση, γιατί φοβήθηκα ότι θα μείνει στο χαλάνδρι. Γιατί ωραίο είναι το χαλάνδρι. Τι σας οφείλω? Είναι στα 59 ευρώ. Με γεια σας. Με χαρά σας. Ορίστε, κύριε Απόλυξη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Καλά, γεια σας. 17,5 λεπτά που μένουν στη μελαχρινή ραδιοφωνική παραγωγό ώστε να δει αξεσουάρ. Μια μέρα θέλω να σε ακούσω στο ραδιόφωνο. Πώς παρουσιάζεις? Γεια σας. Χαίρετε. Ήθελα να δω βραδινό τσαντάκι. Πριν δω το βραδινό τσαντάκι, ναι, μόνο θα ήθελα να ξέρω τι χρόνο έχω. Μόλις 14 λεπτά. Σε 14 λεπτά πρέπει να βρω βραδινό τσαντάκι και θα δω και κάτι σε αξεσουάρ με σκουλαρίκια. Προχωράμε λοιπόν με βήμα ταχύ. Μια χαρά χρόνος, Κατερίνα. Μπράβο. Έχεις πάρα πολύ ώρα για να διαλέξεις ό,τι θέλεις. Ενθουσιασμός στο ακροατήριο. Περίεργο. Τι ωραία μάτια η κούκλα. Τι θέλω? Κάτι τέτοιο, να αφήσω τα πράγματα λίγο εδώ. Βέβαια. Λοιπόν. Για να δούμε τσάντες. Αυτό εδώ είναι χρυσό, έχει λίγο μπρονζέ. Ναι. Η διαφορά του είναι ότι μπροστά έχει το στρας, πίσω είναι πιο απλό, οπότε μπορείς να το κρατάς από όποια μεριά επιλέξεις. Ωραία χρυσή κλάς. Είναι για μπουζούκια και για κλαπ μια χαρά. Μου αρέσουν αυτά του είδους τσαντάκια, βέβαια για βραδινή έξοδο. Επειδή είναι σικ, είναι μικρά. Τι άλλο είναι? Είναι κομψά και δίνουν και τη λάμψη που πρέπει. Βραδινό, λαμπερό. Κοίταξε να δεις όμως. Θα το πω. Έχω λίγο βαρεθεί να τα βλέπω αυτά τα τσαντάκια. Μου αρέσει αυτό το κλατς, δεν μου αρέσει που έχει δύο όψεις. Θα το προτιμούσα χωρίς στρας. Αστράσω το. Πάω και σε αυτό το τσαντάκι, το οποίο για μένα είναι ασυνήθιστο, δεν το έχω κρατήσει ποτέ. Έλεον από αυτό το καπιτόνι τσαντάκι. Συγκρατήσου. Κάνε τη διαφορά και πάρε κάτι άλλο. Πριτς. Έχει αρκετή λάμψη, παρόλο που είναι, δεν έχει στράς και τέτοια, είναι όμως αρκετά λαμπερό. Νομίζω ότι... Τι? Μπορεί και να το κρατούσε για τα μπουζούκια. Α. Γιατί όχι. Είναι τόσο μικρούλι και έχει και το πολύ ωραίο το καπιτόνι και πολύ ιδιαίτερες αλυσίδες που κάτι κάνει. Τι άλλο θα δεις? 8 λεπτά, Κατερίνα. Πάμε λοιπόν εδώ και λίγο και κάποια σκουλαρίκια. Εγώ απλώς ακολουθώ. Θα κάνω τι μου πεις. Λοιπόν, αυτό το σκουλαρίκι μπορεί να είναι απλό, γιατί είναι μικρό βέβαια, αλλά κάνει όση λάμψη χρειάζεται για να δώσει σε μια βραδινή έξοδο. Βίκυ, τι έπαθες? Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είναι για μπουζούκια. Το θεωρώ πάρα πολύ μακρύ. Όχι. Δες και ένα άλλο. Αυτό είναι ένα στρογγυλό, σαν κρυκάκι, δεν
Δεν ξέρω αν λέγεται κρυκάκι αυτό, έχει όμως τη λάμψη που χρειάζεται. Από παπαπά, δεν μ' αρέσει, ούτε να το σχολιάσω, δεν θέλω. Ούτε εγώ. Το μήκος είναι λίγο μικρό για μένα. Oh. Απλά επειδή έχει τόση λάμψη απάνω του, ίσως να είναι και αρκετό. Ούτε και αυτά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Με το γκλίτερ είναι σε τεράστιοι δίσκοι, έχουν και τα μικρά τα κρυκάκια πάνω. Έχεις γούστο δικό σου, βρεσί. Φέρ τον μπροστά στο προσκήνιο. Αυτό το σχολωρίκι έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, επειδή είναι στρογγυλό στην άκρη και κάνει σαν δύο κρυκάκια. Δεν ξέρω το μαύρο, επειδή είναι το μαλλί μου, αυτό λίγο με δεσμεύει. Το μέγεθος όμως νομίζω ότι είναι αρκετά καλό στο πρόσωπό μου. Άκου τώρα. Ταιριάζει, είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Σου πάει στο αυτί, ίσως να χάνεται μέσα στα μαλλιά, αλλά λόγω μάκρους πιστεύω ότι θα σου πηγαίνει και το έχεις. Ωραίο. Δεν ταιριάζει στην ηλικία σου. Το θεωρώ πιο παιδικό, δεν μ' αρέσει το μάκρος του. Γλυκιά. Βασικά δεν μ' αρέσει τίποτα. Τι σας οφείλω, είναι 50 ευρώ. Προλαβές. Άντε, γιατί είχα αρχίσει να υδρώνω και μου έχουν τελειώσει χαρτοπετσέτες. Ορίστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι με υγεία. Η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια σας, ευχαριστώ. Πάμε, Rockstar. Τέλος οι αγορές. Μπράβο σου, πρόλαβες. Κάτσε να σε πάμε τώρα στο πλατό. Να σε γυρίσουμε σούμπιτι. Αχ, για πες μου τώρα πώς πέρασες. Η εμπειρία ήταν εξαιρετική. Ευχαριστούμε. Το συνιστώ σε όποια κοπέλα, γυναίκα, δεν έχει θέμα ηλικίας πραγματικά. Το είδα. Είναι υπέροχο και γιατί να μην μπορέσουμε να το ζήσουμε όλοι. Ποια θα είναι η πιο αυστηρή αντίπαλος? Λίγο αυτή που μπορεί έτσι λίγο να τσινίσει και να μου πει κάτι είναι το Κατερινάκι, η συνεννοματή μου. Γιατί έχει ένα τσαμπουκάκι και έναν αέρα, τον οποίο δεν κολλώνει να σου πει αν κάτι δεν της αρέσει και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κρυφάκουγες, τι έγινε? Κάτσε να πάμε στο στούντιο να ακούσω τι σου λένε. Το φόρεμα της Κατερίνας που δοκίμασε, το πράσινο με τις πουλιές που έκανε μπροστά ένα χ και ένα σπρογουνάκι που φορούσε, σας άρεσε? Το βρήκα υπέροχο πραγματικά. Μου άρεσε πολύ και εμένα αυτό το συγκεκριμένο φόρεμα. Το γουνάκι δεν με χάλασε, ήταν ωραίο. Μου άρεσε πάνω της και νομίζω θα βγάλει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Εμένα, κορίτσι, δεν μου άρεσε καθόλου εκείνη η φούστα με τα 322 χρώματα πάνω της. Τα μέτρησε. Η αλήθεια είναι ότι έμοιαζε σαν ουράνιο τόξο. Δεν ήταν ωραία. Ούτε το κορμάκι από πάνω πιστεύω πως ήταν ωραίο γενικά σαν σύνολο. Ας ελπίσουμε να μην έχει διαλέξει κάτι τέτοιο. Μετά από πολλές πρόβες σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, η Κατερίνα κατέληξε στο σύνολο της επιλογής της, αλλά τώρα πρέπει να βαφτεί και να χτενιστεί στο μπουντουάρ του Shopping Star. Θα ξεκινήσω με τις σκιές, γιατί θα κάνω smoking eyes. Smoking. Και επειδή δεν θέλω να πέσει μπροστά στο μάτι εδώ, θα ξεκινήσω πρώτα με τις σκιές. Θα βάλω... Ωραία! Μία λευκή σκιά, σαν βάση. Καπνιστή. Σε όλο το βλέφαρο. Αύριο θα τελειώσει. Ω, καλά. Άσπρη βάζει. Νομίζω άσπρη και μου αρέσει πολύ γιατί θα δείχνει πολύ ξεκούραση το μάτι του. Άσπρη βάζει, ξέξασπρη. Θα τη φωτίσει το βλέφαρο. Πολύ η αλήθεια είναι. Και θα συνεχίσω. Το φοβόμουν. Με την καφέ σκιά. Εδώ. Κλείστα και ονειρέψου. Πώς έπρεπε να βάλει κάτι πιο φωτεινό, να μην βαρύνει τόσο το μάτι τη. Να φωτίσει. Ό,τι και να πει, δεν σ' ακούει. Τώρα λοιπόν θα βάλω και μία πιο χρυσομπέ σκιά εδώ, να δώσω λίγη λάμψη στο μάτι. Οκ, okay, το έχω. Πάει πάρα πολύ, πολύ καλά. Καλά. Μπράβο. Πάει μπάλα που λέμε και στην Κρήτη. Πολύ καλά. Ναι, το όχι, το όχι. Αν το όχι, καλά το κάνει. Πάει μπάλα, είπε. Βάζω κάτω το μάτι μολύβι, γιατί πρέπει να τονίσω το μάτι, θα το σβήσω όλο μαζί και θα το κάνω ένα. Ένα μάτι! Το κάνει βαρύ βραδινό, τα μπουζούκια σίγουρα. Πόσο χρόνο έχω? 16,5 λεπτά. Πιστεύω να προλάβει να κάνει και τα υπόλοιπα, ναι. Γιατί βλέπω έχει ακόμα και τα μαλλιά της θα γίνει φτιάξιμο. Πολύ χαλάρα και βλέπω. Κάνω μερικά σβησίματα ακόμα στο μάτι μου. Τι το βάφεις αυτό, σβήνεις? Δεν καταλαβαίνω. Με την καφέ σκιά. Πολύ σκιά, παιδί μου. Πολύ σκιά. Ναι. Σκιά. Δηλαδή, χάνει πόσο χρόνο τώρα και ασχολείται μόνο με τη σκιά και δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Ναι. Γλώσσα δεν βάζεις μέσα. Το make-up το πλώνω πάντα με το χέρι γιατί με βολεύει καλύτερα. Για να δω. Είσαι και εσύ χεράτη. Πέφτει πάστομα. Έχει βάλει πολύ ποσότητα και με το χέρι δεν απλώνεται καλά το make-up.
Θα τις κάνει γραμμές. Βρε που να φας τη γλώσσα σου. Ωραία, θα βάλω λίγο. Ναι. Τα μάτια, κονσίλερ. Όλα τα χρησιμοποιώ με το χέρι γιατί έχω καλύτερη επαφή. Ωραίο τα τούτα πουλιά. Εγώ θα το ήθελα ένα τόνο πιο σκούρο. Πιστεύω θα ήθελε όχι, αυτό που λέει η Ελπίδα, ένα τόνο πιο σκούρο νομίζω ότι θέλει. Συνεχίζω με την πούδρα. Ελεύθερα. Πόσο χρόνο έχω? 12 λεπτά ακόμη. 12 λεπτά και δεν έχει κάνει ούτε μαλλιά, ούτε έχει βάλει κραγιόν, δεν έχει κάνει τίποτα. 12. Μάτια και make-up ασχολείται. Oh. Μόνο 12. Και ούτε ένα τηλεφώνημα. Έχει βιαστεί νομίζω, παιδιά. Βάζω στα φρύδια μου λίγο μολυβάκι σκούρο καφέ. Ναι. Έτσι ίσα-ίσα να καλύψω ό,τι κενά από τριχούλες υπάρχουν και για να τα τονίσω. Δεν μ' αρέσει, κορίτσια. Γιατί? Πολύ τα φρύδια. Είναι ήδη τα φρύδια τη σκούρα. Θα βάλω λίγη πούδρα για να κάνω λίγο μερικά κοψίματα. Τα γνωστά. Για πες. Τώρα θα βάλω λίγη ζάχαρη. Λίγο ρουζ. Εδώ. Βάζει πολλά προϊόντα πάνω στο πρόσωπό της νομίζω και δεν χρειάζεται. Βαραίνει δηλαδή πολύ το πρόσωπό της. Έχει καθαρό πρόσωπο. Και δεν υπάρχει λόγος. Αν πρόκειται το γραγιόν να είναι σκούρο και έντονο. Τι θα πάθεις? Δεν ξέρω. Βάζω περίκραμα στα χείλια, προτιμώ τον μπέζ, γιατί όταν βάφω έντονο το μάτι, ναι, δεν θέλω να έχω έντονο χείλι. Ωραίο είναι, απαλό είναι σαν χρώμα. Ωραίο, δεν είναι έντονο. Δεν είναι έντονο. Τοποθετώ το κραγιόν λοιπόν. Τοποθέτηση προϊόντος. Και χρώμα nude. Εμένα νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το στόμα της και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα μάτια. Σταμάτα! Ετερινάκη, είσαι κούκλα. Πάμε να φτιάξουμε τα μαλλιά μας. Το χτένισμα που θέλω να κάνω είναι θα τα ισιώσω λίγο στην άκρια. Άκρια. Μια πρέσα. Ναι. Περιστή, κάνει τις άκριες λίγο μάλλον για να κάτσουν. Να τονίσει τις άκριες. Ναι. Ρε με τις άκριες. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις το μαλλί. Όχι, όχι. Τι χρόνο έχω? 4 λεπτά. Ωραία, 4 λεπτά, αλλά έκανα εδώ το λάθος. Μπράβο, φτιάχνει και τα μπροστινά. Και? Το χρειαζόταν. Ναι, ναι. Δεν στρώνει. Τι κάνουμε? Αλλά δεν το κάνω. Παίρνει στο χέρι του. Δεν κεραίες. Θα το προτιμούσα ίσιο. Πιάνει κανάλι. Φτιάξαμε λίγη λακ. Καλύτερα. Δεν κάθεται καλά. Δεν της βγαίνει αυτό που προσπαθεί να κάνει τόση ώρα. Κι αν της κάτσει. Είναι λίγο τύφλο. Τι να κάνω. Βάλω και λίγη. Όπα σε μάτια σαν. Λάμψη στα μαλλιά μου. Πόση λάμψη να τέχω. Μου θυμίζει τα σαλιγκάρια της Κρήτης, ξέρεις, με τις δύο κεραίες ψηλά. Κάτι τέτοιο βλέπω. Μόνο στην Κρήτη είναι έτσι. Δεν στέκονται με τίποτα τα μαλλιά μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Κατάρα. Τι να κάνω. Θα μείνει με τις κεραίες, κορίτσια. Ρε με τις κεραίες. Δεν θέλει να κάτσει, δεν πειράζει. Πειράζει που είσαι φίρμα. Είμαι έτοιμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τα μαλάκια προς τα έξω. Καλύτερα ίσια ή πιασμένα πίσω καθαρά. Δεν υπάρχει λόγος. Το μακιγιάζουν πάρα πολύ σωστό. Βάφησε γενικά πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Η Κατερίνα έκανε τα κουμάντα της και είναι έτοιμη για πασαρέλα. Είμαι έτοιμη να ζήσω μία μοναδική εμπειρία και πάω να την απολαύσω. Απόλαυσε την πασαρέλα γιατί μετά έρχονται τα σχόλια από τα κορίτσια, Κατερίνα. Για πάμε. Λάβετε θέσεις και έρχεται. Με το μαλακό, έτσι. Κοίτα γκριμάτσες, φοβάμαι. Άμα σου πω ότι ήξερα πως θα πάρεις μίμη, μου το είπε ένα πουλάκι. Πού θα πάτε τελικά με τις φίλες, Οικονομόπουλο ή για bar hopping? Να ξέρω που να έρθω με τους φίλους μου. Είναι όλοι μπακούρια. Κατερίνα με τις ωραίες σου ποδάρες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μποτάκι κάλτσα και μου αρέσει πολύ και το τόπ με την παγέτα. Η φούστα είναι πολύ αρμονική, σου ταιριάζει πολύ σαν σύνολο. Μου λείπει ένα μαύρο λεπτό καλσόν για να κάνει λίγο πιο φίνο. Τα σκουλαρίκια ήταν τα λιγότερο αγαπημένα μου και η τσάντα. Γενικά έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά. Σίγουρα είσαι πολύ σεξι, πολύ βραδινή και πολύ ωραίο και το γούνινο παλτό σου. Επειδή δεν χορτάσαμε την Κατερίνα, θέλω κι άλλο. Oh.
Για ξανά έλα μία. Για πες μου, η εμπειρία καλή. Στάθηκα πάρα πολύ όμορφα, μου άρεσε, το ευχαριστήθηκα. Ήτανε χαμογελαστή, έτσι όπως ακριβώς θα ήθελα να είμαι. Για να δούμε τώρα τη λυπητερή της Κατερίνας. Η γούνα κόστησε 95 ευρώ, η φούστα 80, το κορμάκι 25, για τα παπούτσια πλήρωσε 59 ευρώ, για την τσάντα 32 και τα σκουλαρίκια 18. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 309 ευρώ και της έμειναν 71, αφού κέρδισε στους φακέλους 30 ευρώ. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει η φούστα σου. Mm-hmm. Ο μόνος συνδυασμός που έχω και η μικρή μου ένσταση είναι ότι θα την ήθελα λίγο περισσότερο μακριά. Συμφωνώ σε αυτό που είπε με τη φούστα ότι είναι λίγο κοντή, αλλά αν έβρισκα λίγο μακρύτερη, πιστέψε μου ότι θα την έπαιρνα κι εγώ. Θα προτιμούσα επίσης να μου βάλεις ένα καλσόν. Mm-hmm. Τα παπούτσια σου μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ, θα τα προτιμούσα κι εγώ. Η γούνα σου από πάνω μου αρέσει εξίσου πάρα πολύ. Το μπλουζάκι σου επίσης. Το βάψιμό σου είναι αρκετά όμορφο. Και μία μικρή ένσταση που έχω είναι τα αμαλάκια σου. Ναι. Ότι θα τα ήθελα λίγο περισσότερο να τα περιποιηθείς. Τα μαλλιά της μου άρεσαν όπως ήταν. Τα ήθελα μπροστά που πέταγαν να τα ισιώσει και θα ήταν άψογα. Είσαι υπέροχη. Πραγματικά από κοντά η φούστα είναι φανταστική. Έχω μία ένσταση, είναι λίγο κοντή. Τα πόδια της Κατερίνας είναι πανέμορφα. Φυσικά και μπορεί να υποστηρίξει μία κοντή φούστα, αλλά όχι μία τόσο κοντή φούστα. Απλά ήθελα να είναι λίγο μακρύτερη. Τα παπούτσια σου είναι καταπληκτικά. Ήθελα να πάρεις αυτά ή τις γόβες, τις μαύρες. Έχεις πολύ ωραία πόδια. Για να δεικνύονται, απλά λείπει ένα καλσό, νομίζω. Η γούνα σου είναι υπέροχη, μου αρέσει πάρα πολύ το μήκος, μου αρέσει πάρα πολύ το πέλος της. Είναι φανταστική. Ευχαριστώ. Τα σκουλαρικάκια σου μου αρέσαν καλύτερα τα άλλα που λέγανε love. Το μακιγιάζ σου είναι ωραίο, μου αρέσει που τα μάτια είναι έντονα. Θεωρώ βέβαια ότι είναι παραπάνω έντονα από ό,τι πρέπει. Έτσι μου αρέσει, ίσως γιατί έχω μικρά μάτια και προσπαθώ να τα μεγαλώσω με το μακιγιάζ και με το βλέμμα μου όλα αυτά συνδυάζονται και για μένα μου αρέσει πάρα πολύ από το να τονίσω τα χείλη μου. Τα μαλάκια όμορφα, απλά δεν σου πετύχαν τελείως, λίγο πετάνε στην άκρη. Η τσαντούλα σου επίσης μια χαρά για το θέμα. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είσαι υπέροχη και μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κριτική που έκανα στην Κατερίνα ελπίζω ότι δεν τη στεναχώρησε, γιατί κατάλαβε, θεωρώ, το σκεπτικό μου και όλα έγιναν με καλή πρόθεση. Όμορφή μου Κατερίνα, πόσο ωραία η γούνα σου. Υπέροχη και το χρώμα και το μήκος. Πιστεύω ότι σου ταιριάζει απόλυτα και με το σύνολο που έχεις κάνει. Εγώ, κατά την άποψή μου, θα άλλαζα το τοπάκι από μέσα. Θα προτιμούσα κάτι πιο φωτεινό. Το μπλουζάκι που θα το προτιμούσε άσπρο, σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου, ίσως με φώτιζε περισσότερο. Απλά δεν βρήκα κάτι εκείνη τη στιγμή για να το συνδυάσω. Η φούστα σου είναι πολύ ωραία, θα συμφωνήσω με τα κορίτσια για το μήκος. Το τσαντάκι σου ωραίο από την πλευρά που το κρατάς, από την άλλη μπορώ να σου πω ότι δεν μου άρεσε, η αλήθεια μου. Ναι, το μποτάκι σου τέλειο, το βάψιμό σου ωραία, πολύ καλό. Το μαλλί σου θα το προτιμούσα τελείως ίσιο μπροστά, καθόλου γυρισμένο. Η κριτική που έκανα στην Κατερίνα πιστεύω ότι δεν τη στεναχώρησε, δεν τη είπα κάτι άσχημο. Ίσα ίσα που τη είπα ότι ήταν πολύ όμορφη. Απλά τόνισα τι θα άλλαζα εγώ ως τόνια στον ντύσιμό της. Κατερινάκη, γεια σου και από μένα. Συγχαρητήρια που τα πρόλαβες όλα. Ευχαριστώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η φούστα που επιέλεξες. Θα συμφωνήσω κι εγώ με την φίλη μας εδώ. Θα ήθελα κάτι πιο ανοιχτό επάνω. Γιατί είσαι μελαχρινή. Η γούνα σου είναι τέλεια. Εγώ ήθελα τη γόβα τη μαύρη με το χρυσό τακούνι. Τελάθηκα. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα σκουλαρίκια σου ήταν η δεύτερη επιλογή μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σκουλαρίκι με το love. Θα προτιμούσα η Κατερίνα να βάλει λιγότερη σκιά στα μάτια της, γιατί έτσι με την ποσότητα που έβαλε βάρυναν τα μάτια της και έτσι φαίνονταν κουρασμένα. Η κριτική της Γεωργίας νομίζω ότι ήταν λίγο πιο αυστηρή από τις άλλες κοπέλες, αλλά ο καθένας έχει την άποψή του. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Ελπίδα που βρήκε πολύ κοντή τη φούστα και θα προτιμούσε να δει και ένα καλσόν. Την Κατερίνα έβαλα 8 γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά στο θέμα. Το μόνο που μου έλειψε ήταν ένα καλσόν και ήθελα τη φούστα λίγο πιο μακριά. Επόμενη συνονόματη της Κατερίνας που ξύνησε με το μήκος της φούστας αλλά βρήκε καταπληκτικά τα παπούτσια και υπέροχη τη γούνα. Για να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό. Ω,
Στην Κατερίνα έβαλα 7, διότι η φούστα της ήταν πολύ πιο κοντή από ό,τι θα έπρεπε και δεν μου άρεσε τόσο το μαλλί, το μακιγιάζ και το μπλουζάκι της. Τρίτη θα κρίνει την Κατερίνα η Τόνια, που ενθουσιάστηκε με τη γούνα, αλλά θα προτιμούσε διαφορετικό τόπ και άλλο χτένισμα. Στην Κατερίνα έβαλα 6, γιατί δεν μου άρεσε το τοπάκι της. Θα προτιμούσα τη φούστα πιο μακριά, θα ήθελα ένα μαύρο καλσόν και τα μαλλιά της ίσια. Και τελευταία η Γεωργία, στην οποία άρεσε πολύ η φούστα, βρήκε τέλεια τη γούνα, αλλά θα προτιμούσε διαφορετικά παπούτσια και διαφορετικά σκουλαρίκια. Γενναιόδορη. Την Κατερίνα έβαλα 8, αφαίρεσα 2 βαθμούς, ο ένας γιατί μου έλειπε ένα καλσόν και ο άλλος γιατί θεώρησα ότι η φούστα της ήταν κοντή. Ρε μανία με τη φούστα όλες, να μην δούμε τίποτα εμείς. Τέλος πάντων, κάτσε. ...29 βαθμοί για την Κατερίνα που με μέσο όρο 7,25 στα 10 μπορεί να ονειρεύεται τον τίτλο της Shopping Star της εβδομάδας. Όμως έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι την Παρασκευή, όταν ανακοινώσει τη δική της βαθμολογία η Βίκυ Καγιά, που προς το παρόν θα δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Κορίτσια μου, όταν θα βγείτε με κοριτσοπαρέα το βράδυ, είτε πάτε στα μπουζούκια είτε σε ένα κλαμπ, μην έχετε στο μυαλό σας ότι απαραίτητα πρέπει να φορέσετε φόρμα από παγέτα ή μίνι φούστα με παγέτα ή έστω μια λαμπερή επιφάνεια. Δοκιμάστε ένα ψηλό μέσο τζιν καμπάνα σε μαύρο ή σκούρο μπλε και επιλέξτε από πάνω ένα πολύ λαμπερό παγετένιο τόπ. Φυσικά με την καμπάνα, όχι βόβα ή πέδιλο ή πολύ ωραίο μυτερό μποτάκι με πολύ ψηλό τακούν. We rise with hope.